Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Δεν νομίζω ότι έχω πολλά πράγματα να προσθέσω. Εμείς η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παραμένει κλειστή. Όσα είπαν οι προηγούμενοι καλύπτουν ακριβώς το πρόβλημα και δίνουν την κατεύθυνση του πώς πρέπει να κινηθούμε. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι βλέπω αυτή τη συνάντηση σαν την αρχή πλέον μιας επίσημης συνεργασίας, όπου πλέον ξέρουμε προς τα πού θα κινηθούμε. Τους προηγούμενους μήνες νομίζω ότι χωρίς να υπάρχει κάποιος θεσμικός τρόπος τρέχαμε και δεν προλαβαίναμε. Δηλαδή ο Δήμος ήταν κοντά, το Κέντρο Υγείας ήταν κοντά, δεν ξέραμε όμως τι θα γίνει. Δεν υπήρχαν τεστ, δεν ήταν καλή η χνηλάτιση, σίγουρα δεν ήταν καλή η χνηλάτιση γενικότερα. Μας συγκεκριμένη συνάντηση προέκυψε το θέμα να προμηθευτούμε τα τεστ, αυτά είναι διαθέσιμα. Ναι, ξέρετε όμως κύριε Δήμαρχε ότι δεν μπορεί να μείνει τίποτα ανοιχτό και ειδικά τα σχολεία εάν δεν γίνουν αυτά που θέλαμε τότε και φαίνεται ότι θα γίνουν τώρα. Δηλαδή τεστ, περιοδικά τεστ στους εκπαιδευτικούς, ανείχνευση μέσω μαθητές όταν δημιουργείται πρόβλημα στα παιδιά. Κάποιοι είναι θετικοί να δούμε τι γίνεται με το τμήμα πίσω και αν θα πρέπει το τμήμα αυτό να προστατευτεί ή οι γονείς τους. Να δοθεί έμφαση στην τρίτη λυκείου οπωσδήποτε για να αντιμετωπίσουμε αν η τρίτη λυκείου παραμείνει 1,5 με 2 μήνες κλειστή ακόμα. Για μένα αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω πώς θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ύλη τους. Δεν ξέρω τι κινήσεις πλέον θα πρέπει να πάμε. Το θετικό, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι ότι ξεκινάει πλέον μια επίσημα πλέον θεσμικά μια συνεργασία, δίνονται οι κατευθύνσεις και όταν θα έρθει και η σειρά της δευτεροβάθμιας να ανοίξει, υπάρχει εμπειρία, όλα καλά αυτά που λέει η κυρία Σιούτη με την ΠΑΕ Δημοτική Αστυνομία, θα είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω ότι στους εκπαιδευτικούς πέφτει αυτός ο ρόλος ο δύσκολος, πρέπει όλοι να ενεργοποιηθούμε. Όταν τα παιδιά έρχονται ή φεύγουν από το σχολείο, πρέπει να είμαστε όλοι έξω, τουλάχιστον. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στα γυμνάσια και στα λύκεια, έτσι ώστε να μην συνοστίζονται οι γονείς και ήδη πρέπει να το καταλάβουν. Έτσι δεν γίνεται διαφορετικά. Και νομίζω να τα καταφέρουμε. Εντάξει, δεν είναι εύκολα, αλλά πρέπει πάση θυσία τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά. Πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Και ειδικά η τρίτη λυκείου. Πρέπει να δοθεί μεγάλη προτεραιότητα. Πρέπει να στραφούμε όλοι εκεί, μόλις ανοίξουν τα δευτεροβάθμια. Πρέπει να επικεντρώσουμε πάρα πολύ στην τρίτη λυκείου να μην ανοιχτεί. Να μην ανοίξουν. Τώρα, εντάξει, ξέρω εγώ, τα παιδιά ξέρετε ότι αν κινηθούν το απόγευμα εκτός σχολείου και έχουν τα φροντιστήριά τους και όλα αυτά, σίγουρα θα έχουν κοινωνικές επαφές, σίγουρα θα υπάρξει διάδοση. Δεν προτείνω να μην δουλέψουν τα φροντιστήρια, προς Θεού, έτσι. Αλλά δεν ξέρω, κάποιο κόστος πρέπει να πάρουμε όλοι. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να δούμε όλες τις παραμέτρους για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Λοιπόν. Θεωρούμε ότι είστε πάντα δίπλα μας, το ξέρουμε, το αποδεικνύετε όλοι και οι δημοσιογράφοι ακόμα, πάρα πολύ κοντά μας. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν θα τα ξέραμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.